Θα ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι στην Ιερά Πέτρα και με μια πολύ σημαντική πολιτισμική δράση που βρίσκεται βέβαια σε πλήρη εξέλιξη, έχει στηθεί, καθώς εκεί η Δημοτική Αρχή δημιούργησε το πρώτο ψηφιακό μουσείο Ιερά Πέτρας, βέβαια με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Περισσότερα θα μας πει η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και υπεύθυνη βέβαια τουρισμού, η κυρία Ρουμελιωτάκη. Μαρία Ρουμελιωτάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές, σε όλους εσάς εκεί, στους τηλεθεατές βασικά, δεν είστε ακροατές, δεν μας παρακολουθούν ακροατές, τηλεθεατές. Βέβαια. Ναι, πραγματικά, ο Δήμος Ιεράπετρας στα πλαίσια της προσπάθειάς του να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό του πλούτο που πραγματικά διαθέτει πολλά από όλους αυτούς τους τομείς, από όλες αυτές τις ενότητες, και συγχρόνως και το φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Δήμος της Ιεράπετρας, υλοποίησε πραγματικά μια πρωτοποριακή δράση με την βοήθεια της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργώντας, όπως είπατε, το ψηφιακό μουσείο της Ιεράπετρας. Η εφαρμογή αυτή, όπως καταλαβαίνουν όλοι, έχει σκοπό να παρουσιάσει και να καθοδηγήσει τον επισκέπτη και όχι μόνο, και τον απλό κάτοικο, τον δημότη της Ιεράπετρας, σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο Δήμος της Ιεράπετρας. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή και ναι, θα χαρούμε πολύ το επόμενο διάστημα να το παραδώσουμε και θα είναι χαρά μας να έχουμε και ζωντανά πλάνα από το χώρο του ψηφιακού μουσείου. Βέβαια. Θα ήθελα να σας πω ότι ναι, στεγάζεται σε ένα πολύ ενδιαφέροντα χώρο. Είναι στο παλιό Δημαρχείο της Ιεράπετρας, το οποίο μάλιστα έχει ανακαινιστεί. Έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, ούτως ώστε να στεγάσει από τη μια πλευρά το ψηφιακό μουσείο της Ιεράπετρας και από την άλλη πλευρά την νέα δημοτική βιβλιοθήκη, που και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ όχι μόνο τους δημότες μας, αλλά και όλους τους επισκέπτες. Να πάμε λίγο, να μου πείτε λίγο αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ναι, και να πάμε λίγο και στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θέλω να περιηγηθώ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, θεωρώ είναι οι τελευταίες πινελιές που χρειάζεται να κάνουμε για να μπορούμε να το δώσουμε σε λειτουργία. Πιστεύω αυτή τη σεζόν, να προλάβουμε αυτή την τουριστική σεζόν, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για τη βιβλιοθήκη, επειδή σας είπα προηγουμένως ότι στεγάζεται στον ίδιο χώρο και η βιβλιοθήκη και μας καθυστερούν λίγο οι εργασίες της βιβλιοθήκης, αλλά ευελπιστώ μέσα σε αυτή την καινούργια τουριστική περίοδο να είμαστε έτοιμοι για να το δώσουμε, να το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Πώς μπορεί τώρα να το χρησιμοποιήσει? Υπάρχουν μέσα στο χώρο, στην αίθουσα που είναι το ψηφιακό μουσείο, υπάρχουν μεγάλες οθόνες. Μέσα από αυτές μπορεί οποιοδήποτε, ο κάθε επισκέπτης, να μπει, να είναι σαν ένας μεγάλος ηλεκτρονικός υπολογιστής και θα μπορεί να περιηγηθεί. Πέρα από εκεί όμως υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ σε τριδιάστατη προβολή, το οποίο είναι αφιερωμένο σε τρεις ενότητες, σε τρεις θεματικές ενότητες. Αυτές είναι η Μινωική, Αρχαία και Βυζαντινή περίοδος, είναι η νεότερη περίοδος και είναι και το φυσικό περιβάλλον, οι φυσικές ομορφιές που παρουσιάζει ο Δήμος Ιεράπετρας. Ο επισκέπτης λοιπόν θα μπορεί να παρακολουθήσει ή ολόκληρο το ντοκιμαντέρ αυτό ή να επιλέξει μία περίοδος που θα τον ενδιαφέρει περισσότερο και στη συνέχεια θα μπορεί να επιλέξει τον τόπο, είτε παραλία είναι αυτό, είτε φυσική ομορφιά, είτε ορεινός όγκος, είτε μια αρχαιολογική περιοχή να επισκεφτεί, είτε κάποιο φαράγγι που γνωρίζουμε όλοι ότι διαθέτει ο Δήμος μας αρκετά και όμορφα, πανέμορφα φαράγγια. Μάλιστα. Και θα επιλέξει στη συνέχεια αυτό που θέλει να επισκεφτεί και να δει από κοντά. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο και για ένα θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διαφορετικό. Πάμε σε διαφορετικό θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε λίγο στους κάδους που έχουν σχέση με ανακύκλωση ρούχων στην περιοχή σας. Μία πολύ έξυπνη δράση, θα προσθέσω εγώ. Ναι, είναι ένα θέμα που πραγματικά πρέπει να μας αφορά όλους τα επόμενα χρόνια. Έχουμε καθυστερήσει εμείς σαν Δήμος, αλλά ξεκινήσαμε και εμείς το θέμα αυτό, στο κομμάτι αυτό της ανακύκλωσης των κόκκινων κάδων για την ανακύκλωση των ρούχων, που δεν προστατεύουμε μόνο το περιβάλλον από το να πετάμε τα ρούχα μας στον πράσινο κάδο, αλλά βοηθούμε και κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη αυτά τα ρούχα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι πια, και μπαίνουμε στη διαδικασία να τα μεταφέρουμε όχι πια στον πράσινο κάδο, αλλά σε ένα κόκκινο κάδο που θα αφορά μόνο ρούχα, παπούτσια και λευκά είδη.
Είναι πραγματικά μια πολύ καλή προσπάθεια του Δήμου. Είναι η αρχή. Έχουμε ξεκινήσει με δύο κάδους σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης. Μάλιστα. Και ευελπιστούμε να έχει θετικά αποτελέσματα και να τοποθετηθούν ακόμη περισσότεροι, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι της ανακύκλωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Αρμελιωτάκη. Λοιπόν,